Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Κάντε καφέ, όπως έκανα και εγώ. Είναι καφέ, ναι, καφέ, αν δεν μπορείτε να πιείτε καφέ, είναι εξαρτάται τι ώρα βλέπετε το βίντεο. Η τσάι, τώρα που έχει μπει το φθινόπωρο, πραγματικά είναι απόλαυση τα ζεστά ροφήματα. Με ή χωρίς καφέ. Είχε καιρό να πιω μαζί καφέ. Λοιπόν, έχουμε θεματάρα σήμερα. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο δεν μιλάμε για πρώτη φορά. Αλλά πρώτη φορά θα το κάνουμε μόνο του ξεχωριστό vlog. Όπως θα έχετε δει στον τίτλο του βίντεο, θα μιλήσουμε για το φλερτ, το διαδικτυακό ή μη, και πώς, κατά τη γνώμη μου πάντα, από την πρώτη κόκκινη σημαία πρέπει να μπλοκάρουμε. Από την πρώτη κόκκινη σημαία, μπλοκ. Και θα εξηγήσω γιατί. Αφορμή είναι μια ιστορία πρόσφατη μιας φίλης από το κανάλι που μου την έστειλε. Μου έστειλε και κάποιες συνομιλίες. Θα προσπαθήσω να τις διαβάσω όσο καλύτερα γίνεται, γιατί όταν είναι copy-paste συνομιλίες δεν βγαίνουν και πολύ καθαρές. Αλλά το νόημα είναι ένα και το είναι το εξής. Αν από την αρχή που γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, είτε διαζώσεις, είτε διαδικτυακά, νιώσουμε ότι κάτι πάει χει, νιώσουμε ότι υπάρχει κόκκινη σημαία ή κόκκινες σημαίες, το μπλοκάρουμε αυτή τη γνωριμία και ησυχάζουμε. Προτού διαβάσω αυτό που θα πει η φίλη, θα πω κάτι το οποίο το έχω γράψει και στο βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω». Μέσα στην πολυετή πείρα, επαγγελματική πείρα που έχω ως ψυχολόγος δουλεύοντας με ζευγαριά, δύο ερωτήματα έκανα πάντοτε στα ζευγαριά. Το πρώτο ερώτημα ήταν, εάν μπορούσατε να πάρετε το χρόνο πίσω 20 χρόνια πριν που γνωρίστηκαν, 10 χρόνια πριν, 5 χρόνια πριν, θα ξανακάνατε την ίδια επιλογή, δηλαδή να τα φτιάξετε με αυτόν τον άνδρα, με αυτή τη γυναίκα. Όσοι απαντούσαν πως θα έκαναν ξανά την ίδια επιλογή, είχαν και πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να θεραπευτεί η σχέση τους μέσα από τη θεραπεία ζευγαριών. Όσοι όμως απαντούσαν ότι αν έπαιρνα το χρόνο πίσω, δεν θα τα φτιάχνα με αυτόν, δεν θα τα φτιάχνα με αυτήν, δεν θα έκανα σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα έκανα γάμο με αυτόν τον άνθρωπο, είναι και αυτοί οι οποίοι στο τέλος χώριζαν. Εδώ να διευκρινίσω ότι η θεραπεία ζευγαριού, στη ψυχοθεραπεία ζευγαριού, δεν αποφασίζεται από τον ψυχολόγο εάν θα χωρίσει ένα ζευγάρι, ούτε και στην ατομική θεραπεία παίρνει την απόφαση ο ψυχολόγος ότι ο θεραπευόμενος του ή η θεραπευόμενη του θα πρέπει να τελειώσουν μια σχέση τους. Αλλά είναι μια απόφαση που παίρνει ο ίδιος ο θεραπευόμενος ή το ίδιο το θεραπευόμενο ζευγάρι με βάση τα βιώματα τους, τις συνειδητοποιήσεις τους διαμέσου της θεραπείας ζευγαριών κλπ. Λοιπόν, πάω να διαβάσω. Α, η πρώτη ερώτηση ήταν αυτή. Ναι, ναι, θα σιγουπεί τη δεύτερη. Η δεύτερη ερώτηση ήταν, ποια πράγματα σε ενοχλούν τώρα πάνω στο σύντροφό σου, στη σύντροφό σου που σκέφτεσαι να χωρίσεις και έχεις φτάσει σε διέξοδο? Μου έλεγαν και ήταν αυτά τα πράγματα και λέω, πότε τα είδες για πρώτη φορά αυτά τα πράγματα? Και όλοι μα όλοι ανεξαίρετος έλεγαν, τα είχα καταλάβει από την πρώτη στιγμή. Τα είχα δει από την πρώτη στιγμή. Και πολλές φορές υπάρχει το εξής φαινόμενο, για το οποίο νομίζω γράφω στο βιβλίο μου και οι άνδρες έχουν ψυχία. Καλά, είναι εξαιρετικό. Ότι για τους ίδιους λόγους που ερωτευόμαστε κάποιον ή κάποια, για τους ίδιους λόγους τον την χωρίζουμε. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει με την ψυχοπαθολογική έλξη. Ξεκινώντας να πω ότι η μεγαλύτερη κόκκινη σημαία που μπορεί να υπάρξει σε μια καινούρια γνωριμία, είτε διαδικτυακή είτε διαζώσεις, είναι η ψυχοπαθολογική έλξη. Αν δούμε το άλλο πρόσωπο και μας βγάζει έτσι μια έντονη, έντονη έλξη, μια έντονη, τρέλα, κεραυνοβόλος έρωτας, τότε πατήστε stop, stopper λέμε στην Κύπρο, το πατήδι εκεί που πατάς για να σταματήσεις αυτό το ήξω, όπως το λέει στην Ελλάδα, πατήστε stop. Και αναλογιστείτε πόσο σοβαρή κόκκινη σημεία είναι η έντονη ψυχοπαθολογική έλξη. Πάμε τώρα στη φίλη, η οποία είναι ένα ψυχοεκπαιδευόμενο πρόσωπο, με το οποίο έχουμε επικοινωνήσει αρκετές φορές μέσω των κοινωνικών δικτύων. Είναι μια γυναίκα η οποία
είναι λίγο πριν τα 60, στα τέλη της δεκαετίας των 50, και είναι μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να βρει νόημα μέσα από τα ζητήματα τα οποία την έχουν προβληματίσει μέχρι τώρα στη ζωή της. Προσπαθεί να ξεπεράσει δύο άσχημα διαζύγια, κυρίως το δεύτερο άσχημο διαζύγιο, και είναι μια γυναίκα αγωνιζόμενη. Λοιπόν, μου στέλνει. Καλημέρα φίλοι μου, καλημέρα. Καλό απόγευμα, τι ώρα το βλέπεις. Σε ακούω και στα παλιά βίντεο όλη μέρα, διότι έχω ένα ζήτημα με την υγεία μου. Αν σου είναι χρήσιμο αυθεντικό υλικό, όταν κάνεις πάλι vlog για τους άντρες, που όταν μια γυναίκα τους απορρίψει εγκαίρως διότι τους κατάλαβε τι ρόλο βαράνε, την προσβάλλουν και σχολιάζουν αγενώς τη στάση της. Σου στέλνω κάτι διαλόγους. Ο κύριος αυτός με τον οποίο συνομιλώ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ γνωστός στον τομέα του και πολύ επιτυχημένος. Ξεκινήσαμε ένα διάλογο από dating. Όταν λέει dating εννοεί τον dating του Facebook, την υπηρεσία dating του Facebook. Πριν μερικούς μήνες και δεν μου άρεσε ούτε εμφανισιακά, ούτε στη συμπεριφορά. Φάνηκε σαν άνδρας που ψάχνει μόνο για αγκόμενα, χωρίς να το λέει καθαρά βέβαια, αλλά αυτό το συμπέρασμα έβγαινε. Απλώς τον απέφυγα. Δεν τον μπλόκαρα. Κακός από τότε. Απλώς τον απέφυγα, δεν τον μπλόκαρα. Κακός λέει. Πρέπει να τον μπλοκάρω από τότε. Αυτή είναι και η συμβουλή μου και σε άλλες φίλες. Αν επικοινωνήσουν μέσω των site γνωριμιών και δεν τους αρέσει ο τύπος, καλύτερα να κόψουν επικοινωνία αμέσως. Έχουμε ζήσει πολλά άσχημα, δεν υπάρχει λόγος να χάνουμε στιγμές με ηλιθίους και να συγχυζόμαστε. Αυτός τέλος πάντων δεν ξέρω γιατί δεν βαρέθηκε, που και που μου ζητούσε να ειδωθούμε. Αγάπη μου, δεν βαρέθηκε και σου ζητούσε που και που να ειδωθείτε, επειδή ζητούσε σε πολλές που και που να ειδωθούνε. Είχε μια λίστα αυτός ο τύπος, ένα καρνέ και λέει: θα ρωτήσω σήμερα τη Μαρία. Μαρία, μπορείς απόψε να πάμε για ποτάκι. Άμα μου πει όχι, θα πω στη Σοφία, μετά θα πω στη Γεωργία. Κατάλαβες. Δεν μιλούσε μόνο με σένα. Γι' αυτό δεν βαρέθηκε. Εγώ του εξηγούσα πως δεν είμαι σε καλή διάθεση και δεν ήθελα. Η τελευταία διάλογη που σου στέλνω είναι μέσω Messenger. Πιστεύω πως η πλειοψηφία των ανδρών μετά τα 60 ψάχνει να βρει και να προλάβει να πηδήξει όποια τους κάτσει. Για να νιώσουν ενεργοί ακόμη. Δεν είναι όλοι άνδρες έτσι, αλλά εσύ λες για την πλειοψηφία. Άδικοι νεκέδες δηλαδή. Όπως και ο πρώην σύζυγός μου που με απάντησε και με συναδέλφους του, αλλά και με φίλοι μου. Ωραία. Όταν 5 μήνες πριν χωρίσουμε από τον πρώην δεύτερο σύζυγο, τον δεύτερο πρώην σύζυγο, του είπα πως δεν θέλω να κάνω σεξ πια μαζί του, διότι δεν υπήρχε συναίσθημα, μου είπε: δίκιο έχεις. Είσαι και γριά γυναίκα. Μιλάμε, η γυναίκα είναι κάτω από 60, και είναι και ωραιότατη. Ο τωρινός εξυπνάκιας, επειδή κατάλαβε πως δεν θα του κάτσω, με αποκάλεσε καταθλιπτική. Σκέτη απογοήτευση. Και όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πιο ικανοποιημένη είμαι από την ήρεμη γαλήνια καθημερινότητά μου που έχω βρει νομίζω σταθερότητα. Οι λύθοι υπάρχουν αμέτρητοι και λύθεις μου σου. Να τους ξεσκεπάζουμε άμεσα, ούτε στιγμή για χάσιμο, ούτε δευτερόλεπτο. Η ανάγκη μας για συντροφικότητα ας μην μας επηρεάζει να ανεχόμαστε φανερά κατάλληλους για εμάς ανθρώπους. Και οι λέξεις εννοείται κακοποιούν. Πραγματικά το να σου λέει ο άνδρας σου είσαι και η γριά γυναίκα. Όταν είσαι 55 και είσαι 54 και αυτός είναι 60 πλάς και σαπατάει με τον κόσμο όλο, πόσο κακοποιητική λέξη είναι αυτή. Είπαμε ότι υπάρχει και το λεγόμενο nagging, που είναι και καλυμμένη λεκτική κακοποίηση, αλλά υπάρχει και ξεκάθαρη λεκτική κακοποίηση. Σε κούρασα, λέει φίλη, συγγνώμη, σε φιλώ, προχωράμε ακάθεκτη στη ψυχοσωτηρία μας. Τι ωραίο αυτό! Προχωράμε ακάθεκτη και ακάθεκτη στη ψυχοσωτηρία μας. Σταχυολόγησα κάποιους διάλογους μαζί του. Πάμε να δούμε τώρα αυτό το σπουδαίο και τρανό, παιδιά. Είδα και τη φωτογραφία του. Κάτσε να την ξαναδώ. Να την ξαναδώ για να μην λέω πράγματα, ρε παιδί μου. Είδα και τη φωτογραφία του τύπου αυτού. Okay. Οι φωτογραφίες του, οι διάφορες που έχει στο προφίλ του, είναι φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν έναν άνδρα ο οποίος είναι εντάξει, τα 65 δεν τα ξαναβλέπει που λέμε στην Κύπρο. Δεν είναι θέμα ηλικία όμως. Κανένα πρόβλημα ηλικία, μια χαρά. Δηλαδή και 70 μπορεί ένας άντρας να είναι ερωτεύσιμος και 75 και όλα. Όμως, είναι μεγαλύτερος από την κοπέλα. Οι φωτογραφίες του δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έτσι μια θεατρικότητα στις φωτογραφίες.
ένα ιστριονισμό θα έλεγα. Η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας είναι μια διαταραχή που βρίσκεται στο β' πλέγμα μαζί με την ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας και μαζί με τη αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας κλπ. Και όταν λέμε ιστριονισμός, εννοούμε τη μεγάλη δραματικότητα του στυλ το παίζω και καλά κουλτουριάρης, κουλτουριάρα, το παίζω και καλά βαθιστόχαστος, βαθιστόχαστη. Όταν με φωτογραφίσουν εγώ κοιτάω πάνω, έτσι. Δεν κοιτάω το φακό, κάνω βλέμματα, ποζάρω. Σαν νεαρή εγγενή. Εγγενή λέγεται γυναίκα πρωταγωνίστρια, ηθοποιός, η οποία είναι και καλά σεξ σύμβολο. Αυτός έτσι ποζάρει, παιδιά. Δεν ξέρω. Μου έδειξε στις φωτογραφίες. Μου στείλει το προφίλ του. Δεν μπορώ να πω ποιος είναι. Ούτε με διαφορά, ούτε μας ενδιαφέρει κιόλας ποιος είναι. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ βλέπω έναν ανοριμότατο, ψυχανοριμότατο, έφηβο στα 70. Το αυτό βλέπω. Με μεγάλη ανάγκη για επιβεβαίωση. Δεν ξέρω, του ανδρισμού του, της εμφάνισής του, της ηλικίας του. Δεν είναι άσχημα τα χαρακτηριστικά του, σας λέω, δεν υπάρχει άσχημος άνθρωπος. Απλώς βλέπεις, ρε παιδί μου, έτσι, και από τις φωτογραφίες κάποιου, βλέπεις και τη σοβαρότητα του, άμα είσαι και ψυχολόγος ειδικά, και την ασοβαρότητα του. Αυτός είναι έτσι πολύ στημένος. Με ένα ιστριονισμό. Δεν τον κάνω διάγνωση. Δεν μπορώ να διαγνώσω αν κάποιος έχει την α, β, γ, δ διαταραχή προσωπικότητας. Μπορώ όμως να δω κάποια ιστριονικά στοιχεία. Ξαναλέω, ιστριονισμός είναι μια λέξη που έχει σχέση με την ιστερία. Ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε λανθασμένα τη λέξη ιστερία, γιατί μέσα από μια μισογενιστική σκοπιά της τότε εποχής θεωρούσε ότι κάποια ψυχοσωματικά ζητήματα έχουν να κάνουν με τη μήτρα της γυναίκας. Η λέξη ιστέρα βγήκε η λέξη ιστερία, αλλά στη σημερινή εποχή η λέξη ιστερία χρησιμοποιείται για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερβολικά δραματικοί. Και στα αγγλικά έχει γίνει histrionic, άρα ευτυχώς έχει φύγει από τη λέξη ιστέρα, γιατί δεν μ' αρέσουν τέτοιες εκφράσεις όπως ιστερία που βγαίνει από τη λέξη ιστέρα που σημαίνει μήτρα, γιατί και πολλούς άνδρες οι οποίοι λειτουργούν με ιστριονικά χαρακτηριστικά, δεν είναι μόνο γυναίκες. Ούτε οπωσδήποτε μ' αρέσει η φοβερή μισογενιστική λέξη νυμφωμανία που είναι απαράδεκτη, που πάλι στοχεύει στη γυναικεία φύση. Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε αυτόν τον τύπο. Σας είπα, εγώ είδα τη φωτογραφία, την είδα. Λοιπόν, της γράφει. Γιατί χάθηκες, λέει στην κοπέλα αυτός. Η κοπέλα λέει, είπαμε, αυτός 65+, αυτή 57 που σου είναι. Κατάλαβα, λέει η κοπέλα, πως ο εαυτός μου θέλει μόνο ηρεμία πάνω απ' όλα. Αν αλλάξει αυτό, δεν ξέρω. Καλά είσαι. Πώς πάει η δουλειά σου? Εδώ ήταν μετά που η φίλη δεν έκανε αυτό που μας συμβουλεύει τώρα εμάς να κάνουμε. Να σταματάμε κάθε επικοινωνία με κάποιον με τον οποίο μιλήσαμε και πιάσαμε τις κόκκινες σημαίες. Αυτός αντί να απαντήσει πως πάει η δουλειά του, τη ρωτάει, εμείς θα βρεθούμε? Του λέει αυτή, αχ δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ καλά ψυχικά. Αν μετά τις διακοπές αλλάξω διάθεση. Τελείες. Εξάλλου τι νόημα έχει, είμαστε μακριά. Εξ αποστάσεως τι γνωριμία να γίνει? Και της απαντάει αυτός, μωρό μου, έρχομαι και στην πόλη σου άμα θες. Μπορείς, του λέει αυτή. Τι να μπορέσω, της λέει αυτός. Μωρό μου, έρχομαι και στην πόλη σου άμα θες. Μπορείς, της λέει. Του λέει αυτή, τι να μπορέσω. Τάχα ότι δεν κατάλαβε, του λέει, αν μπορεί να βρεθούν. Περιμένω μια φίλη μου στον δρόμο που πάμε περπάτημα. Της απαντάει με της, ξαναγράφει αυτό το βράδυ. Απόψε θα μπορέσεις? Αν γυρίσω νωρίς, του λέει, άστο, του λέει. Δεν είμαι σε φάση, μετά τις διακοπές θα δω. Α, και εδώ και εσύ εδώ φιλινάδα, δεν του το κόψες. Ούτε να μιλήσεις δεν μπορείς, της λέει αυτός. Έλε, κουαρα, κάντε κανένα σάιμπερ. Τι να πω, λέει αυτή, αφού δεν θέλω ούτε να βγω, ήρθε η φίλη μου τώρα. Μετά, του λέει θα πάω διακοπές στο τάδε μέρος. Της λέει να πεταχτώ να σε δω. Όχι, του λέει με κεφαλαία. Δεν είπα είμαι με το παιδί μου. Και όπως σου είπα έχω αποφασίσει να ερεμήσω. Ωραία, της λέει. Θες να τα πούμε την τάδε μέρα? Του λέει αυτή για ποιο σίγουρα θα σου πω καλύτερα εκείνη τη μέρα πρωί απόγευμα. Και της λέει αυτός. Τι λες, με δουλεύεις? Θέλω να σε δω. Αυτή του λέει ότι
Μου είπε ο γιατρός ότι μπορεί αυτό που έχω να είναι μεταδοτικό. Αυτός δεν τα βάζει κάτω. Θέλεις να βρεθούμε? Εγώ πολύ, γιατί μόνο που κοιτάζω τις φωτός σου αναστατώνομαι. Όταν σου γράφει ένας άνδρας, μόνο που κοιτάζω τις φωτός σου αναστατώνομαι. Ένας άνδρας με τον οποίο δεν έχετε συνάψει κάποιο είδους σχέση. Δεν έχετε συζητήσει ότι εμείς οι δυο θα γίνουμε εραστές, για παράδειγμα. Ακόμη δεν έχετε μιλήσει για το ότι θα γίνετε friends with benefits, φίλοι με προνόμια. Αφού είναι ξεκάθαρο ότι εσύ μπήκε στο dating του Facebook και ήθελες να βρεις κάποιον να βγεις ραντεβού, αν ταιριάξετε να κάνετε σχέση. Άμα σου γράφει μόνο που βλέπω τις φωτός σου αναστατώνουμε, σημαίνει είμαι με το πουλί στο χέρι και περιμένω να με πάρεις τηλέφωνο να βρεθούμε για να κάνω ό,τι θα κάνω. Σαν 15χρονο το απαντάει, φίλοι. Αυτός όμως συνεχίζει. Και όλα τα άλλα από κοντά. Του λέει, φίλοι, αν αναστατώνεσαι όταν βλέπεις τις φωτός μου, άστο, δεν σου κάνω. Είπα να δώσω ευκαιρία στον εαυτό μου να γνωρίσω ανθρώπους. Κατάλαβα όμως πως οι άνδρες μόνο σεξ ψάχνουν. Γι' αυτό προτίμησα την απόσυρση μέχρι να βρεθεί, αν βρεθεί κάτι τυχαία, αλλάξει όλο για συντροφιά. Της λέει τότε αυτός, εσύ κοιτάς να βρεις μια ωραία συζήτηση. Του λέει αυτή. Της λέει αυτός, εσύ θες μια ωραία συζήτηση, δεν θες κάτι παραπάνω. Καλή τύχη, του λέει αυτή. Και της λέει και αυτός, με τα μυαλά που κουβαλάς δεν θα ζήσεις απλώς μόνη, αλλά θα πεθάνεις μόνη. Ενώ εσύ ρε φίλε θα πεθάνεις με παρέα. Πολύ μόνοι μας θα πεθάνουμε. Το έχω φιλοσοφήσει, του λέει. Καλύτερα μόνοι κυριολεκτικά παρά μόνοι μαζί με κάποιον που δεν είναι μαζί. Και της γράφει και αυτός. Κρίμα τέτοια γυναίκα βυθισμένη στην κατάθλιψη. Του λέει, εξάλλου, όλοι μόνοι μας πεθαίνουμε. Παρέα, μόνο σε αεροπλάνο ή αλόγημα να πεθάνουμε. Της λέει, συνεχίζει αυτός. Δεν θέλω καμία σχέση με όσους έχουν πάρει διαζύγιο με τη χαρά της ζωής. Ενώ εσύ είσαι χαρά της ζωής, ρε φιλέα. Είδες πως έχω δίκιο, λέει η κοπέλα. Μόλις μια γυναίκα ζητήσει κάτι πιο ουσιαστικό, τη λέτε καταθλιπτική οι περισσότεροι άντρες. Σου δήλωσα ξεκάθαρα πως δεν ψάχνω κάποιον να κάνω σεξ. Έχω πολλούς τέτοιους άμα θέλω. Τη συνύπαρξη μέσα από ψυχική και πνευματική επαφή ζητώ πρώτα. Αν υπάρξει, θα συμβεί και το σεξ. Αλλιώς δεν με αφορά. Μην το κουράζουμε. Έχω τόσα ενδιαφέροντα και δυο παιδιά κοντά μου που η μέρα είναι γεμάτη απουσία. Καλή επιτυχία σε ό,τι ζητάς. Και λέει μάλιστα ότι αυτός την πρώτη φορά την είχε καλέσει πρώτο ραντεβού στο σπίτι του και αρνήθηκε αυτή ευγενικά να πάει και της είπε, τι νομίζεις, είμαι βιαστής, δολοφόνος και θα σε κόψω κομμάτια. Εγώ θα έλεγα ότι κάποιος ο οποίος σου το λέει αυτό είναι και πιθανό να το κάνει. Τι νομίζεις, είμαι βιαστής, δολοφόνος και θα σε κόψω κομμάτια και σε έχω καλέσει στο σπίτι μου πρώτο ραντεβού. Λοιπόν, φιλενάδα, καταρχάς εσύ που μας έστειλες τις συνομιλίες. Καταρχάς εσύ έκανες λάθος, μέγα λάθος, που αυτόν τον τύπο δεν τον ξέκοψες από την αρχή. Θα κάνω ένα wild guess. Θα κάνω μια wild guess σημαίνει θα κάνω μια παρακινδυνευμένη υπόθεση. Μια παρακινδυνευμένη μαντεψιά. Και θα υποθέσω ότι ο λόγος που δεν τον μπλόκαρες ήταν επειδή είναι γνωστό πρόσωπο και επειδή είναι πολύ επιτυχημένος και επειδή το παίζει και η κουλτούρα. Νομίζω ότι γι' αυτό ίσως δεν το πλόκαρες. Ίσως είχες μέσα στο μυαλό σου ότι μα τι ωραία να τα φτιάχνα με κάποιον ο οποίος να είναι αυτού του βελληνικού. Και πάμε και σε ένα πρόσφατο vlog που είχαμε αυτές τις μέρες ότι έναν άνθρωπο ψάχνουμε και όχι κάποιον με πτυχία ή με επαγγελματική επιτυχία, καριέρα κτλ. Κακώς δεν τον είχες μπλοκάρει από την αρχή. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι τέτοιου είδους επικοινωνίες είναι με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πηδήξουν. Όχι τα εμπόδια να πηδήξουν τους ανθρώπους. Και δεν το λένε ξεκάθαρα. Θέλω να πω ότι εκτιμώ ιδιαιτέρως τους ανθρώπους που μιλάνε ξεκάθαρα. Τους ανθρώπους που θα σου πούν, κοίταξε, σε αυτή τη φάση της ζωής μου, το μόνο που μπορώ να έχω, το μόνο που μπορώ να διαχειριστώ είναι μια αμυγός σεξουαλική σχέση. Αν σε ενδιαφέρει μια αμυγός σεξουαλική σχέση, να το συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Ή τους ανθρώπους που λένε, ξέρεις, εγώ δεν είμαι ελεύθερος, δεν είμαι single και θέλω μόνο να βρεθούμε για σεξ μια βραδιά. Άμα θες και εσύ. Το εκτιμώ αυτό το πράγμα. Χωρίς να σημαίνει ότι αν κάποιος μιλήσει ξεκάθαρα, ότι θα πάρει και την απάντηση που περιμένει. Όμως,
είναι πολύ καλύτερο και πολύ πιο έντιμο από το να το παίζεις ρομαντικός και να το παίζεις φιλοσοφικός και να το παίζεις με καλές προθέσεις, ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να καλύψεις το εγώ σου, να βαφκαλίσεις το ναρκισιστικό σου εγώ μέσα από και άλλες κατακτήσεις και άλλες κατακτήσεις και άλλες κατακτήσεις. Έχω μπει 1-2 φορές στο Facebook. Το dating γίνεται χαμός. Στον dating του Facebook γίνεται χαμός, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί μέσα και είναι πάρα πολλές επιλογές. Είναι και λίγο δύσχρηστη αυτή η εφαρμογή. Την παράτησα, εγώ δεν ασχολήθηκα. Αλλά μπήκα για να δω πώς λειτουργεί. Σκέψου ότι έχει, όπως εσύ έχεις χιλιάδες επιλογές ανδρών να συνομιλήσεις, και αυτός έχει χιλιάδες επιλογές γυναικών να συνομιλήσει. Και αν κάποιος μας στέλνει αραιά και που, μια φορά κάθε 3 εβδομάδες, μια φορά κάθε 5 μέρες, μια φορά το μήνα, σημαίνει ότι μιλάει και με άλλους ανθρώπους και στέλνει από εδώ, στέλνει από εκεί κάποια μηνύματα τα οποία δεν έχουν σοβαρότητα και δεν είναι εστιασμένα. Δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση. Το μόνο που τον ενδιαφέρει ή την ενδιαφέρει είναι να αποκτήσει θαυμάστριες, θαυμαστές, εμπειρίες σεξουαλικές και τίποτα περισσότερο. Στην αρχή μιας γνωριμίας προσέχουμε πάρα πολύ τις κόκκινες σημαίες. Και προσέχουμε δύο πράγματα. Το ένα το πράγμα είναι ποιος είναι ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας. Τι μας βγάζει αυτός ο άνθρωπος. Μας βγάζει μια αίσθηση ότι είναι ειλικρινής άνθρωπος, ότι είναι αγνός άνθρωπος, ότι είναι έντιμος άνθρωπος, ή μας βγάζει ίσως κάποια αίσθηση ότι μπορεί να είναι παγαπώντης, που λέμε στην Κύπρο, να είναι κάποιος που να κοροϊδεύει τους άλλους ανθρώπους και άλλα να λέει, άλλα να κάνει και άλλα να εννοεί. Μας φαίνεται χέγγιος, μας φαίνεται σοβαρός άνθρωπος, μας φαίνεται ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Αυτό φαίνεται πολύ ξεκάθαρα και από τη συνομιλία. Άνθρωπος ο οποίος εγκαταλείπει τη συνομιλία χωρίς να πει «Γεια σου, τώρα θα πάω στη δουλειά και δεν θα μπορώ να μιλήσω. Σε χαιρετώ». Ή «Τώρα ήρθε κάποιος φίλος μου για να κάνουμε κάτι, ξέρω εγώ, μια δουλειά στα μάξι και θα σε πάρω μετά ή θα σου στείλω μετά». Άνθρωπος ο οποίος χάνεται και κάνει ghosting από τη συνομιλία της εφαρμογής γνωριμιών, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σοβαρός. Με ποια έννοια? Ότι δεν είναι σοβαρός το να γνωρίσει εμάς. Μπαίνει μέσα στη συνομιλία και παίζει στη συνομιλία με διάφορες γυναίκες ή με διάφορους άντρες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται ειδικά για εμάς θα μιλάει ειδικά με εμάς. Και δεν θα χάνεται χωρίς λόγο. Το χάνουμε χωρίς λόγο σημαίνει εκεί που συνομιλώ μαζί σου ξαφνικά εξαφανίζομαι, είμαι offline και εμφανίζομαι ξανά μετά από μια εβδομάδα, μετά από μια μέρα, μετά από 2 μέρες και δεν εξηγώ κιόλας τι συνέβηκε. Δηλαδή, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τους ανθρώπους στις εφαρμογές γνωριμίων και στην οποιαδήποτε συνομιλία σοβαρά. Πρέπει να τους λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά και να απαιτούμε να μας λαμβάνουν και εμάς υπόψη τους σοβαρά. Αν κάποιος ή κάποια μπαίνει, μιλάει, λέει λίγα λόγια, μετά εξαφανίζεται, μετά από λίγες μέρες ξαναεφανίζεται, μετά ξαναεξαφανίζεται, μετά ξαναεφανίζεται, σημαίνει ότι αυτό το πρόσωπο δεν ψάχνει σοβαρά για μια γνωριμία, ψάχνει απλώς να μιλήσει, να τσιλιμπουρδίσει, να καυλαντήσει, να περάσει την ώρα του, να περάσει την ώρα της και δεν έχει κάποιο σοβαρό σκοπό. Έστω και αν όταν ερωτηθεί θα πει ότι έχω σοβαρό σκοπό και συνήθως θα πούν να δοκιμάσουμε και βλέπουμε. Ναι, έχω σοβαρό σκοπό, αλλά να δοκιμάσουμε και βλέπουμε. Αν κάποιος ενδιαφέρεται ουσιαστικά για έναν άλλον άνθρωπο, θα το δείξει, θα τραβήξει συνομιλία. Θα πάει. Τώρα, εδώ υπάρχει μια άλλη παγίδα. Υπάρχουν οι διάφοροι ναρκισσοί, οι οποίοι θα κάνουν love bombing στην αρχή, όταν εντοπίσουν ένα καλό εντός εγώ θύμα, και θα τα κάνουν όλα καθώς πρέπει. Δηλαδή θα συνομιλούν, θα συνομιλούν, θα συνομιλούν, θα ζητούν να βρεθούν, θα συνομιλούν, θα συνομιλούν, μέχρι να γίνει αυτό που επιθυμούν. Είτε να δέσουν ένα πρόσωπο στους ιδίους, δηλαδή να κάνουν σχέση με ένα πρόσωπο για να το εκμεταλλεύονται συναισθηματικά, ίσως και οικονομικά ή με άλλους λόγους, είτε να φτάσουν στο σημείο να πάρουν εκείνο το πρόσωπο, να το κατακτήσουν και μετά να το αφήσουν. Άρα δεν είναι θετικό πάντα όταν κάποιος συνομιλεί μαζί μας σε μια εφαρμογή γνωριμιών
με συνέπεια. Πρέπει να δούμε πάρα πολλά στοιχεία. Αυτό το βίντεο θα μπει στο playlist «Πώς διαχειρίζω μια νέα γνωριμία» και πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα άλλα με αυτό. Επίσης, μια άλλη επικίνδυνη ιστορία με τις εφαρμογές γνωριμίων είναι ότι μπορεί να γίνει ένα match, να γίνει, ξέρω εγώ, ένα βράδυ, ώρα 10 το βράδυ, και να αρχίσει να συνομιλεί ο άλλος και να πάρει τη συνομιλία για ώρες, να συνομιλήσει ώρα 3-4 το πρωί. Και σιγά σιγά η συνομιλία να γίνει και πιο sexy, να γίνει και πιο spicy, δηλαδή να αρχίσει να λέει και λίγα ερωτικά και λίγα σεξουαλικά. Μπορεί να επιζητήσει ακόμη και τηλεφωνική επικοινωνία ή cyber, καταλαβαίνετε, και μετά την άλλη μέρα να εξαφανιστεί. Αν ένα match γίνει βράδυ, εσείς δεν θα χαλάσετε την ώρα του ύπνου σας. Δεν θα μείνετε να ξενυχτήσετε τόση ώρα, 1, 2, 3, 4 το πρωί, αν εσείς κοιμάστε νωρίς. Θα πείτε, ξέρεις, τώρα είναι η ώρα που θα κοιμηθώ και τα λέμε αύριο. Αυτός ο οποίος ψάχνει απλώς να καυλαντήσει ένα βράδυ, στο αύριο δεν θα στείλει. Για να μην απογοητεύεστε. Τι πολλές φορές μου λένε γυναίκες ότι μπαίνουν στις εφαρμογές γνωριμίων, μπορεί να γίνει ένα match λίγο πριν του πάνε για ύπνο, ο άλλος να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συνομιλήσει, να γνωρίσει, να κάνει, να φτιάσει, να ράνει όλα εκείνο το βράδυ, αυτές να χάνουν τον ύπνο τους και την ησυχία τους, να επενδύσουν συναισθηματικά, έστω και εκείνες τις 3-4 ώρες, να γεννηθεί μια ελπίδα ότι μπορεί να έχει γίνει κάτι μαγικό, μπορεί να έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπό μου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ο άλλος να θέλει απλώς να τσιλιμπουρδίσει, να καυλαντήσει όπως είπα προηγουμένως, να περάσει ευχάριστα και να εκτονωθεί έστω και διαμέσου τηλεφώνου και μηνύματων και μετά μην τον είδατε και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Άρα, διαφυλάττουμε τα όρια μας. Διαφυλάττουμε τα όρια μας ξεκάθαρα. Είναι η ώρα 11, πάω για ύπνο. Τώρα που κάναμε match είναι 11 παρά 10. Χαίρομαι για το match, μπορούμε να τα πούμε το πρωί. Αν έχει σοβαρό σκοπό ο άνθρωπος με τον οποίο κάναμε μάτσο εκείνο το βράδυ, θα πει ναι, βεβαίως, καληνύχτα, καλή ξεκούραση και τα λέμε αύριο. Και αύριο θα επανέλθει. Αν όμως δεν έχει σκοπό να μας γνωρίσει ουσιαστικά, αλλά έχει σκοπό, έκανα τώρα μάτσο με αυτή, να σπεράσω τη βραδιά μου με αυτή. Γιατί έχει που φτιάχνονται και διαδικτυακά. Έχει που φτιάχνονται και τηλεφωνικά. Και συνήθως είναι αυτοί που από κοντά δεν. Είτε γιατί είναι παντρεμένοι, είτε γιατί είναι δεσμευμένοι, είτε γιατί έχουν οποιασδήποτε άλλες δυσκολίες. Όπως και να έχει, βάζουμε μαζί. Αυτό το βίντεο μπαίνει στο playlist πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία και τα συνυπολογίζουμε όλα. Δύσκολη τέχνη. Δύσκολη. Και όπως είπαμε και σε ένα πρόσφατο βίντεο, έναν καλό άνθρωπο ψάχνουμε. Και σίγουρα ένας καλός άνθρωπος δεν θα μας μιλήσει άσχημα όταν του πούμε ότι δεν ενδιαφερόμαστε. Δεν θα μας πει καταθλιπτικές όταν του πούμε ότι δεν θέλουμε μόνο σεξ. Δεν θα μας πει προβληματικές. Δεν θα μας πει κρίμα τέτοια γυναίκα και να μένει μόνη. Ή θα μείνεις μόνη όλη σου τη ζωή. Δεν θα μας μιλήσει με κακία. Θα σεβαστεί. Σεβασμός. Θα σεβαστεί τις προσωπικές μας επιλογές. Θα σεβαστεί το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να το γνωρίσουμε. Αλλά προσέχουμε και εμείς να μην δίνουμε διπλά μηνύματα. Όντως, άμα δεν μας αρέσει κάποιος από την αρχή, κόβουμε την επικοινωνία. Την αγάπη μου σε όλους. Και είπαμε, δεν είναι ανάγκη να έχεις άνδρα ή γυναίκα για να είσαι καλά. Καλό είναι να τακτοποιήσουμε και το ερωτικό σεξουαλικό μας κομμάτι, αλλά έχει και πολλούς άλλους τομείς στη ζωή. Bye.